για να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες και από πού έγινε η διαρροή. Η έρευνα αυτή θα καλύψει όλους όσους χειρίστηκαν το συγκεκριμένο βίντεο από τη στιγμή που έχει καταγραφεί και βέβαια η διαδρομή γενικότερα μέχρι να καταλήξει στους ανακριτές της αστυνομίας. Η έρευνα θα επεκταθεί όπως είναι λογικό και στις κεντρικές φυλακές και προς τούτο χθες η διευθύντρια των φυλακών είχε αναφερθεί ότι θα συνδράμει η διεύθυνση σε οτιδήποτε χρειαστεί αυτός ο οποίος έχει οριστεί για αυτήν τη διεξαγωγή της έρευνας. Θα καλύψει όλες τις πτυχές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει οριστεί αξιωματικός του ΤΑΕ Αρχηγείου, ο οποίος και άρχισε ήδη την έρευνα αυτή. Και βεβαίως οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί και θα απαντηθούν σίγουρα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την έρευνα και βεβαίως θα υπάρξουν και σχετικά συμπεράσματα. Το δεύτερο θέμα που προκύπτει όσον αφορά την ποινική υπόθεση, ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου και ήταν σήμερα ορισμένη για ακρόαση. Η πληροφόρηση που έχουμε πάρει τουλάχιστον είναι ότι έχει οριστεί η επόμενη δικάσιμος για τις 16 Μαρτίου του 2018, αφού ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων που βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου δεν έχει παραδεχθεί. Και το τρίτο θέμα όσον αφορά τη διοικητική έρευνα για την οποία γίνεται λόγος σε σχέση με το γεγονός ότι είχε απελαθεί ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαν ήδη δοθεί οδηγίες από πριν για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διοικητική έρευνα. Υπάρχει σχετικό πόρισμα και φαίνεται τουλάχιστον από την μέχρι τώρα μελέτη του πορίσματος να προκύπτουν κάποια θέματα, δηλαδή κάποιες ευθύνες για το χειρισμό του όλου θέματος και βεβαίως αναμένεται να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για τα θέματα αυτά τα οποία προκύπτουν σε σχέση πάντα με τη διοικητική έρευνα η οποία έχει γίνει. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, θεωρούμε ότι τουλάχιστον προχωρούν οι έρευνες. Έχουμε ήδη απαντήσει τουλάχιστον σε τρεις πτυχές για το θέμα των διαρροών, το θέμα της ποινικής υπόθεσης και της διοικητικής έρευνας η οποία έχει γίνει. Επίσης, θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι μέσα από τη διεξαγωγή αυτής της διοικητικής έρευνας που είχε γίνει σε σχέση με την απέλαση του συγκεκριμένου προσώπου, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σίγουρα περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης για τα θέματα συντονισμού μεταξύ αστυνομίας και κεντρικών φυλακών και στα πλαίσια της συνεργασίας με τη Διεύθυνση των Φυλακών. Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν για να καθοριστούν ενέργειες ή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, πάντοτε με γνώμονα το συντονισμό που πρέπει να υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα του συντονισμού. Όταν υπάρχει, γίνεται σωστά, υπάρχουν και αποτελέσματα χωρίς να παρατηρούνται όλα αυτά τα οποία προκύπτουν. Ήμασταν σε ζωντανή.